Υπάρξει ψεύτη στη ζωή σου? Άμα πω όχι, θα είμαι ψεύτης. Τα ψέματα της αγάπης τα εφαρμόζεις? Αυτά που μου λέμε για να μην πικράνουμε τον άλλο. Ο σκοπός Αγίας να μέσα, ναι. Έχεις μιλήσει με τον Ανδρέα Γεωργίου προκειμένου να συνεχίσεις και στη νέα σειρά? Όχι, με τον Ανδρέα δεν έχουμε μιλήσει. Έχουμε βέβαια 3 μήνες μπροστά μας ακόμα να ολοκληρώσουμε τα γυρίσματα και ενδεχομένως να μιλήσουμε είτε για να συνεχίσουμε είτε όχι. Γιατί ως τώρα η συνεργασία μας και θεωρώ στο τέλος είναι άψογη. Και με ένα καλό αποτέλεσμα, καλύτερο από ό,τι περιμέναμε, ίσως. Ωστόσο, έχει πει ότι έχει δεχτεί και μια πρόταση από τον Αντένα για κάποιο σύριαλ. Ισχύει αυτό? Και του ίσω έχουν προτείνει και ένα τηλεπαιχνίδι από τον Αλφα. Η αλήθεια είναι ότι από τη μέρα που επισημοποιήθηκε η ολοκλήρωση του τατουάζ, γίνονται κάποιες συζητήσεις, αλλά ακόμα δεν είμαστε σε θέση να πούμε κάτι. Μετά το βιβλίο υπήρξαν διάφορες συζητήσεις, διάφορες κριτικές. Φαντάζομαι τις άκουσες, τις είδες και εσύ. Άλλες καλές, άλλες. Δεν πιστεύω ότι οι κριτικές γίνανε από αυτούς που διαβάσαν το βιβλίο. Πιστεύω ότι οι κριτικές γίνανε από αυτούς οι οποίοι έκριναν το ότι εγώ δημιούργησα ένα βιβλίο και το βάφτισαν όπως θέλουν ή όπως ήθελαν. Εντάξει, ο κάθε ένας έχει την άποψη, το έχουμε ξαναπεί, όπως είχε πει και ο Άντωνι Κουίν. Ο κάθε ένας έχει μία άποψη σαν τις κουτριπίδες. Έτσι το είχε πει ο Άντωνι Κουίν. Σήκωσες όμως το τηλέφωνο. Τα λόγια του Άντωνι Κουίν ήταν αυτά. Και ήταν επίτηδες τόσο στοχευμένα, γιατί ήθελε να γίνει καυστικός, επειδή πραγματικά οι κριτικές πολλές φορές είναι περισσότερο από αυτό που είπε ο Άντωνι Κουίν. Καυστικά. Εγώ, παιδιά, θέλω να γκουγκλάρω.